Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start μαζί σας για να δούμε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Μιας ειδησιογραφίας η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο εθνικό αλλά και περιφερειακό, και θα το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιάννη Παργινό, καθώς οι φλόγες του πολέμου γίνονται εντονότερες στη Μέση Ανατολή με ανησυχητικά δεδομένα για την παγκόσμια ειρήνη. Να ξεκινήσουμε όμως από το ρεπορτάζ που αφορά την κυβέρνηση. Τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για έναν κύκλο επαφών αλλά και συναντήσεων που έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στοιχεία και αναλυτικότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Τα φώτα στρέφονται στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει έναν κύκλο επαφών σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία. Σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το μήνυμα που θα εκπέμψει είναι πως η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Την ίδια στιγμή, σε συντονισμό των ενεργειών τους, προχωρούν Αθήνα και Λευκοσία εν ώψη των διαφαινόμενων εξελίξεων στο Κυπριακό. Χθες, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μεγάλο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι αυτονόητο ότι η επανεκκίνηση του διαλόγου στην κατεύθυνση εξέβρεσης μόνιμης, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την επανένωση του νησιού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σημειώνει χαρακτηριστικά η Αθήνα. Βέβαια, μένει να φανεί πώς θα κηρυχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, που στο Κυπριακό έχει υιοθετήσει μια σκληρή γραμμή. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για το πότε θα γίνει αυτό. Από την Αθήνα, στόχος είναι να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, προκειμένου οι όποιες διαφορές να μην παράγουν αυτομάτως εντάσεις, όμως παράλληλα έχουν μπει με σαφήνεια οι κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αναμένεται να αναφερθεί στις μεγάλες παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το επόμενο έτος τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σύνθημά της το τρίπτυχο Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει δύο παρεμβάσεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το μέλλον, Summit of the Future, την Κυριακή στην Ολομέλεια της Συνόδου και τη Δευτέρα. Να σημειωθεί πως η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Μέλλον είναι μια πλατφόρμα που θα ασχοληθεί με προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη. Έναν κύκλο επαφών με ηγέτες θα έχει στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναμένεται μεταξύ άλλων να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ την Τετάρτη. Παράλληλα, πρόκειται να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμη ένα τέτα-τέτ με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Πρόεδρο της Σερβίας, τον Πρόεδρο του Παναμά και τον Πρωθυπουργό του Κωσόβου. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο και πρωθυπουργό του Μπαχρέιν, τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ. Τέλος, να σημειωθεί πως στις 23 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένα από τα 4 πρόσωπα που θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Global Citizen, το οποίο απονέμει το αμερικανικό Think Tank Atlantic Council. Σε τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας θα συμμετάσχει άλλωστε και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει σειρά επαφών όπου θα συζητηθούν οι παγκόσμιες προκλήσεις καθώς και οι περιφερειακές κρίσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και στην υποσαχάρη Αφρική. Να σημειωθεί επίσης πως ο κύριος Γεραπετρίτης θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο, το οποίο διοργανώνει ο Αμερικανός ομολογός του Άντονι Μπλίνκεν, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επίσης, θα παραστεί σε δείπνο εργασίας υπουργικού επίπεδου για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ ωραία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αργά χθες το βράδυ, η οποία καθόρισε όρους οι οποίοι θα εγκριθούν στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνέρχεται το Σαββατοκύριακο. Και έχει να κάνει με την υποψηφιότητα, με τις υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου του κόμματος. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του Σοκράτη Φάμελου με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνει μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα ο αθηναϊκός τύπος. Περιμέναμε σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα, το ανακοινώσει και ο κύριος Στέφαλος Κασελάκης. Πάμε να δούμε όμως στοιχεία στο ρεπορτάζ.
Το Έθνος GR έγραφε χθες για δεύτερες σκέψεις που επικρατούν σε έμπειρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με επιπλέον κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο κάθε υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Χθες όμως η πολιτική γραμματεία αποφάσισε να μην υπάρξουν νέες προϋποθέσεις, αλλά να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες που είχαν ισχύσει και στις προεδρικές εκλογές του 23. Στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας, ωστόσο, συμπεριλήφθη τελικά η φράση πως η υποβολή υποψηφιότητας για την προεδρία του κόμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και με τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του. Ουσιαστικά υιοθετήθηκε η πρόταση των 87 για δέσμευση όλων των υποψηφίων στις συλλογικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, διατηρήθηκε η πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας προς την Κεντρική Επιτροπή για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών, όπως είχε αποφασιστεί και σε παλαιότερη συνεδρίαση της σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίου στις αρχές Νοεμβρίου και εκλογής Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής στις 24 Νοεμβρίου για τον πρώτο γύρο. Στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας μειοψήφισαν μόνο οι Πολάκης, Τζάγκρη και Τηλιορίδου. Στο ζήτημα του χρονοδιαγράμματος, ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενεργός. Ο βουλευτής Χανίων αναμένεται να ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να αναθεωρηθεί ο οδικός χάρτης, τον οποίο προτείνει με μεγάλη πλειοψηφία η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να καταθέσει πρόταση προς ψήφιση στο όργανο, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιηθεί κατάθεση υποψηφιότητων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, διαρκές συνέδριο στις 5 Οκτωβρίου, εκλογή νέου Προέδρου στις 3 Νοεμβρίου, δεύτερος γύρος εάν χρειαστεί εκλογής Προέδρου στις 10 Νοεμβρίου. Κατόπιν, σύμφωνα με το πλάνο το οποίο προτείνει ο Παύλος Πολάκης, θα ακολουθήσει καταστατικό συνέδριο, εκλογές νέας κεντρικής επιτροπής με βάση τις αλλαγές στο καταστατικό που θα ψηφιστούν, προγραμματική συνδιάσκεψη για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και οργανωτική ανασυγκρότησή του. Παραμένει άγνωστο τι θα πράξουν τελικά τα στελέχη που βρίσκονται κοντά στο Στέφανο Κασελάκη, καθώς η Θεοδώρα Τζάγκρη και η Ολυμπία Τηλιορίδου είχαν συνταχθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπέρ των προτάσεων του βουλευτή Χανίων. Η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας όμως σημαδεύτηκε περισσότερο από τα όσα δεν συνέβησαν παρά για τα όσα συνέβησαν. Πληροφορίες ανέφεραν πως η Όλγα Γεροβασίλη επέμεινε στα επιπλέον κριτήρια για τις υποψηφιότητες, με αποτέλεσμα η αντιπρόεδρος της Βουλής φανερά ενοχλημένη να τις διαψεύσει. Συζήτηση επί των καταγγελιών περί bullying δεν έγινε σύμφωνα με κομματικές πηγές, παρά τις πληροφορίες από το στρατόπεδο Κασελάκη πως η Κατερίνα Νοτοπούλου υπαναχώρησε στις καταγγελίες της. Οι καταγγελίες της Κατερίνας Νοτοπούλου πως υπέστη bullying από το Στέφανο Κασελάκη μέσω SMS έχει φέρει στα χαρακόμματα στελέχη και των δύο πλευρών. Η Θεόδωρα Τζάγκρη αντεπιτέθηκε στον Γιάννη Ραγκούση, λέγοντας πως το να μιλάει ο κύριος Ραγκούσης για bullying με ξεπερνά, ξέρει αυτός. Η έμεση πλην σαφής κατηγορία προς τον πρώην βουλευτή προκάλεσε την οργήλη αντίδρασή του, απειλώντας την πως αν δεν ανακαλέσει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Τέτοια λάσπη σε όλη τη ζωή μου δεν την έχω φάει. Δεν έχω δεχτεί ποτέ τέτοια λάσπη και δεν θα το επιτρέψω. Θα την επιστρέψω και θα φροντίσω να τιμωρηθεί σε όλα τα επίπεδα», είπε χαρακτηριστικά. Η Θεοδώρα Τζάγκρη επανήλθε με προσωπική δήλωσή της, επιμένοντας στις καταγγελίες κατά του Γιάννη Ραγκούση. Από την πλευρά του, ο πρώην βουλευτής επισήμανε σε συνομιλητές του πως η μοναδική φορά που συγκρούστηκαν οι δύο ήταν όταν συνυπήρξαν στο Υπουργείο Εσωτερικών επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Τότε, υποστηρίζει ο Γιάννης Ραγκούσης, έβαλε εμπόδιο σε σκανδαλώδεις διατάξεις που προωθούσε η Θεοδώρα Τζάγκρη και που θα έπληταν το δημόσιο συμφέρον. Ο Σωκράτης Φάμελος τώρα φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το προσεχές Σαββατοκύριακο. Στο στρατόπεδο των 87, ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός όχι τόσο για το πρόσωπο που θα βγει μπροστά και θα στηριχτεί από τα στελέχη της ομάδας, αλλά για τους όρους κάτω από τους οποίους θα διεξαχθεί η εκλογική μάχη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Κασελάκης μετέθεσε την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένεται να δημοσιοποιήσει σχετικό βίντεο το αργότερο το πρωί του Σαββάτου. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς την ίδια ώρα θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή που τον κήρυξε έκπτωτο από το αξιωμά του και την οποία το περιβάλλον του έχει χαρακτηρίσει απονομιμοποιημένη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Πασόκ Ινάλο, που είναι έτοιμα να δούμε μια τηλεμαχία των υποψηφίων, των 6 υποψηφίων προέδρων στο κρατικό τηλεοπτικό σταθμό, στην ΕΡΤ δηλαδή. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην πορεία προς τις κάλπες. Η Άννα Διαμαντοπούλου λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα εκλογικά τμήματα στην Αττική για να υπάρχει μαζικότερη προσέλευση μελών ή φίλων του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Πάμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον Γιάννη
Παργινώ να σχολιάσουμε πολλά θέματα που σήμερα έχει η επικαιρότητα εκρηκτική σημασία, όπως η αθώωση, ομόφωνη μάλιστα, του Γιάννου Παπαντονίου. Τον ασκό του Αιώλου φαίνεται πως άνοιξε η τηλεμαχία στο Πασόκ, καθώς πλέον στην επιφάνεια έρχεται ένα ακόμη ζήτημα. Η Άννα Διαμαντοπούλου, με επιστολή που κατέθεσε ο εκπρόσωπός της στην ΕΔΕΚΑΠ, ζήτησε να ανοίξουν περισσότερα εκλογικά τμήματα κατά τη διάρκεια των εκλογών, θεωρώντας ότι υπάρχει σχέδιο, ειδικά στην Αττική, ώστε να εμποδιστεί μαζική συμμετοχή. Αυτές οι αποφάσεις αποδεδειγμένα στοχεύουν να παρακολύσει και εμποδίσει την αθρώα συμμετοχή των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας, ιδίως σε περιοχές που κατά την κρίση τους ο υποψήφιος της αρεσκίας τους δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρός, ώστε το κίνημα να παραμείνει ένα κλειστό και ευκόλως ελεγχόμενο κόμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο βόρειος τομέας της Αθήνας, όπου σε σύνολο 14 δήμων προτάθηκε μείωση καλπών εκλογικών τμήματων σε 8 εξ αυτών και να παραμείνει ο ίδιος αριθμός στους υπολείπους πλην ενός. Το ζήτημα για την κυρία Διαμαντοπούλου εστιάζεται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, δύο περιοχές όπου το κόμμα επί Νίκου Ανδρουλάκη αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Γι' αυτό κιόλας η Άννα Διαμαντοπούλου ζητά να προσαυξηθούν οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα των πρωτευουσών των νομών, κατά μία, όπως και όπου ο αριθμός των ψηφισάντων ανακάλπη υπερβαίνει ή προσεγγίζει τους 500. Το βασικό ζήτημα που προκύπτει και γι' αυτό στο Πασόκ προσανατολίζονται στο κλείσιμο τμήματων είναι πως υπάρχει αδυναμία στελέχωσης περισσότερων τμήματων, καθώς προφανώς δεν μπορούν να διατεθούν κονδύλια, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη προθυμότητα από μέλη του κόμματος. Το δεύτερο ζήτημα που το οποίο απασχολεί την ΕΔΕΚΑΠ αφορά τα περιβόητα τάμπλετ, ο αριθμός των οποίων είναι 1250. Η κυρία Διαμαντοπούλου προτείνει όσα θα περισσέψουν, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 200, να πάνε στην περιφέρεια ώστε να διευκολυθούν οι Έλληνες πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να συμφωνήθηκαν οι όροι της τηλεμαχίας μετά από μαραθώνιες συνεδριάσεις, αλλά είναι φανερό ότι οι υποψήφοι συμφωνούν πως διαφωνούν σε αρκετά επιμέρους ζητήματα έναν μήνα πριν από τις εκλογές. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης, με βάση τις μετρήσεις, φανερές και μη, εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα, με την κυρία Διαμαντοπούλου να φαίνεται πως ανεβάζει σημαντικά τα ποσοστά της, μόλον ότι οι περισσότεροι δημοσκόποι θεωρούν ως φαβορή για τη δεύτερη θέση τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέριζουμε τον Γιάννη Παργινό. Είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε μια επικαιρότητα η οποία έχει εκρηκτικά χαρακτηριστικά. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα. Και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο τις τελευταίες ώρες βλέπω στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας να συζητείται εντόνως, την ομόφωνη απόφαση αθώωσης λόγω αμφιβολιών του Γιάννου Παπαντονίου για την υπόθεση των ποσοστών της μίζας, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πιο σοβαρό απ' όλα και είναι η μεγάλη εικόνα, είναι ότι η Μέση Ανατολή φλέγεται και ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε σοβαρότερη και ευρύτερη εξέλιξη στο θέατρο του πολέμου. Καλησπέρα. Σπύρο μου, δεν είναι μόνον η Μέση Ανατολή η οποία φλέγεται και ανά πάσα στιγμή μπορεί αυτή η πυρκαγιά να απλωθεί και σε άλλα μέρη με συνέπειες που δεν θα μπορεί εύκολα να τις ελέγξει οποιοδήποτε. Έχουμε και ένα πόλεμο στην Ουκρανία και μία απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα δυτικών χωρών για να χτυπήσουν μέχρι και τη Μόσχα. Ναι, είναι πύραυλη στα αεροπλάνα F-16 μακρού βεληνικούς. Κάτι για το οποίο η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι αν συμβεί, τότε στόχος θα είναι το οποιοδήποτε κράτος έχει στείλει τα συγκεκριμένα όπλα με τα οποία χτυπήθηκε ρωσικό έδαφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι ώρες που ζούμε, οι μέρες που περνάμε είναι πραγματικά καθοριστικές, όχι μόνο για το χειμώνα που έρχεται, αλλά για το μέλλον πολλών γενεών. Για αυτό το οποίο ονομάζουμε διεθνής ασφάλεια και ειρήνη και ιδιαίτερα στη Γυραιά Ήπειρο, αλλά αυτό το οποίο εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, Γιάννη, είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο. Το Ισραήλ έκανε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Κατάφερε σε μια παρτίδα κινητών τηλεφώνων να τοποθετήσει βομβίδια και στην χρήση τους άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πόλεμος στο διάβα των αιώνων, Σπύρο. Ναι, ναι, ναι. Και αν μέχρι τώρα έχει συγκρατηθεί αυτός ο πόλεμος και δεν έχει απλωθεί, το οφείλουμε σε έναν καρδιοχειρουργό, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος του Ιράν,
της Περσίας και καταλαβαίνεις ότι είναι πιο συντηρητικός και πολύ πιο προοδευτικός και πάει να συγκρατήσει ό,τι μπορεί να συγκρατήσει. Όμως από εδώ και πέρα με τις επιθέσεις της αλλεπάλληλης, τις συνεχιζόμενες σε ένα έδαφος άλλης χώρας του Λιβάνου που συνεχίζει το Ισραήλ, καταλαβαίνεις ότι από ώρα σε ώρα μπορεί να λυθούν και τα φρένα. Το Ισραήλ έκανε όμως, μισό λεπτό Γιάννη μου, γιατί εντάξει, να πετροβολήσουμε τους Ισραηλίδες, αλλά αυτή ήταν μια γραμμή άμυνας. Ήξεραν οι πληροφορίες που είχαν οι μυστικές του υπηρεσίες ότι προμηθεύονται κινητά τηλέφωνα να τα χρησιμοποιήσουν στο σύστημα των βομβιστών, το οποίο με αυτόν τον τρόπο και η Χεζμπολάχ και άλλες ακραίες Ισλαμικές Ιστικές οργανώσεις κινούνται. Τι έκανε, κατάφερε να παγιδεύσει αυτά τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι λοιπόν, μια σειρά από αξιωματούχοι, στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ, που είναι μια παραστρατιωτική, μια Ισλαμιστική οργάνωση, η οποία λειτουργεί στο Λίβανο ως κράτος εν κράτη. Πληρώθηκαν από πράκτορες της Μοσάντ. Και εξεράγησαν και έχασαν τη ζωή τους αυτά. Και την πάτησαν. Γιατί προμηθεύτηκαν τέτοια κινητά τηλέφωνα, walkie-talkie και διάφορα άλλα εξαρτήματα, τα οποία ήταν παγιδευμένα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ή πληρώθηκαν και τα πήραν. Η Χεζμπολάχ απάντησε σήμερα. Ή την πάτησαν. Με δεκάδες, ρουκέτες και πυράβλους κατά του Ισραήλ. Και το Ισραήλ απάντησε αμυνόμενο. Δηλαδή, Σπυρό, εγώ θα πω το εξής. Πρέπει να βάλουμε τη θέση μας και τη χώρα μας σε μια αντίστοιχη θέση. Σωστό. Και εάν εν καιρό ειρήνης μια συναυλία παιδιών δέχεται το χτύπημα της ακραίας φασιστικής ναζιστικής έχει οργάνωσης, το δικαίωμα της αντίδρασης. Γιάννη μου, που λέγεται Χαμάς. Έχει το δικαίωμα και της χάνουν αντίδρασης. Τη ζωή τους εκατοντάδες έχουν άνθρωποι. Έχουν το δικαίωμα της αντίδρασης ουδής θα και το για να κρυφτούν οι μαχητές όμως, της Χαμάς όμως, μπλέκουν με τους αμάχους στη Γάζα. Συνεχίζεται να χύνεται αίμα. Αθώων ανθρώπων. Συμφωνώ μαζί. Αθώων παιδιών. Αυτός είναι ο πόλεμος. Δυστυχώς. Αυτός είναι ο πόλεμος. Όμως κάποιος πρέπει να βρεθεί και να μιλήσει για ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Σπύρο μου, θα μπορούσαν, τερματίζοντας το εμπόριο όπλο προς το Ισραήλ, να τερματίσουν και τον πόλεμο. Όπως θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν και στην Ουκρανία. Αντί λοιπόν να τερματιστεί το Γιάννη εμπόριο μου, να το κάνουν στην Ουκρανία, γιατί πολλά, μισό λεπτό, πολλά, Γιάννη μου, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Στην υπέρ Ουκρανία, των βιομηχανιών Γιάννη, των Γιάννη, όπλων, οι Ουκρανοί δεν επιτέθηκαν. Γιάννη, οι Ουκρανοί δεν επιτέθηκαν στους Ρώσους. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν στους Ουκρανούς και οι Ρώσοι διείσδυσαν σε περιοχές που υπάρχουν. Πάντοτε ο πόλεμος έχει κάποια αιτία. Βεβαίως έχει αιτία. Αλλά τις δύο συμφωνίες του Μίνσκ του 2014 και του 2015, με τις οποίες συμφωνίες είχε τερματιστεί ένας εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία. Τι έλεγαν αυτές οι συμφωνίες? Ότι είχε υπαγορεύσει ο βετεράνος διπλωμάτης των Ηνωμένων Πολιτειών στους τότε διαπραγματευτές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ με τη Ρωσία να μην συνεχίσουν να κυνηγούν την ένταξη της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας στο ΝΑΤΟ. Ήταν μια συμφωνία η οποία προϋπήρχε από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ το 1992, από όταν έδωσε το OK η Ρωσία, η τότε Σοβιετική Ένωση, εις το να ενωθεί, επανενωθεί η Γερμανία. Μάλιστα. Ο όρος ήταν, παιδιά, κάνετε ό,τι γουστάρετε με τα κράτη-μέλη του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Εκτός από τρία. Την Ουκρανία, την Γεωργία και τη Λευκορωσία. Σαν να τους έλεγε μετά από χρόνια, ελάτε στην πόρτα μου να δηλαδή, Γιάννη, βάλετε η ελεύθερη ένα μισό λεπτό. Γιάννη, η ελεύθερη βούληση ενός λαού είναι ελεγχόμενη από τον μονάρχη της Ρωσίας? Δηλαδή, αν οι Ουκρανοί αισθάνονται απειλούμενοι και ζητούν την προστασία και την υποστήριξη μιας διεθνούς συνεργασίας. Ελλήνων, αν κάποιος σε βάλει να πολεμήσει με την Τουρκία, θα την λάβει υπόψη του? Όχι, αυτή Γιάννη. Την ελεύθερη λέω Γιάννη, Γιάννη, μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για ελεύθερα έθνη, για ανεξάρτητα κράτη. Μιλάμε για λαούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, του ετεροπροσδιορισμού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο λαός, αυτή η κυβέρνηση, την οποία εξέλεξε αυτός ο λαός, θέλησε να γίνει μέλος μιας συμμαχίας
αισθανόμενος την απειλή του Κρεμλίνου. Δηλαδή είναι ένα δίκο επειδή Σπυρό. Ο σχηματισμός, ο αμυντικός του λέει το κουβεντιάζουμε και προχωράμε. Σπυρό μου. Και ο άλλος εδώ, επιτίθεται... Εδώ στο συγκεκριμένο πόλεμο λέω το εξής και επιμένω. Και να κλείσουμε. Ότι θα μπορούσε να αποτράπει όπως απετράπει η κρίση του 1992 στον κόλπο των Χείρων. Ναι. Έτσι, επί Κρουτσόφ και Κέννεντι. Μάλιστα. Λοιπόν, θυμάσαι, έφτασε στο παραπέντε ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Όμως, απετράπει την τελευταία στιγμή. Οι δε βάσεις που είχαν κτιστεί τότε από τη Σοβιετική Ένωση στην Κούβα, να το λέμε και αυτό γιατί η ιστορία πρέπει να τα κρίνει και να τα λέει και να τα αναδεικνύει όλα, εκατεδαφίστηκαν, εγκρεμίστηκαν με υπογραφές Γιάννη, για να κλείσουμε. Γιάννη, ο χρόνος, σε παρακαλώ. Έχεις κάποια πληροφορία για την περίπτωση του κ. Κασελάκη? Έλεγαν ότι χθες θα το ανακοινώσουν. Δεν το ανακοίνωσαν. Ότι ο κ. Κασελάκης μάλλον βρίσκεται στην Ιταλία. Ναι. Είναι καλεσμένος σε έναν γάμο ομόφυλου ζευγαριού. Μάλιστα. Και θα έρθει από Δευτέρας για να κάνει γνωστή την υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Λένε οι πληροφορίες. Καλά να περάσει ο άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά, ναι, ο κύριος Φάμελος είναι αποφασισμένος να θέσει το είδαμε στο ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Με μια ισχυρή ομάδα η οποία θα καλέσει όσους έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν, μηδέ εξαιρουμένων εκείνων που σχημάτισαν μετά τη διάσπαση την αριστερά. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το ρεπορτάζ το αποκαλυπτικό όμως ενός κεντρικού τηλεοπτικού σταθμού του Open. Μας λέει η κυβέρνηση ότι οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι συμβατικές. Όμως είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, διότι βασικά προϊόντα διατροφής μετρήθηκαν στο ράφι της Ελλάδος, μετρήθηκαν και στο ράβι μιας χώρας στην οποία οι μισθοί είναι πολύ ανώτεροι από τους μισθούς στη χώρα μας, όπως η Ιταλία. Πάμε να το δούμε. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα αρκετά προϊόντα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά στα τρόφιμα, οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα είναι συνεχείς, ενώ στο εξωτερικό τα προϊόντα είναι πιο φθηνά, όπως προκύπτει και από μεγάλη έρευνα του Open. Η αδελφή της γυναίκας μου μας στέλνει από τη Γερμανία επώνυμα προϊόντα στη μισή τιμή, ανέφερε καταναλωτή στην κάμερα του Open, ενώ καταναλώτρια υπογραμμίζει σχετικά και στην Ολλανδία, που είναι ο γιος μου, είναι πιο φθηνά. Η φέτα εδώ είναι πιο ακριβή από ό,τι στην Ολλανδία. Στην έρευνα του Open, στα ελληνικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά σούπερ μάρκετ που παρουσίασε ο Αντώνης Κρητικός, προκύπτουν μεγάλες διαφορές τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη. Στην Ελλάδα, τα δημητριακά των 500 γραμμαρίων κοστίζουν 3,94 ευρώ, στην Ισπανία 2,48, στην Ιταλία 2,35 ευρώ. Ένα αποσμητικό 50 ml στην Ελλάδα, ο καταναλωτής θα το βρει 3 ευρώ. Στην Ισπανία το ίδιο αποσμητικό κοστίζει 2,08, ενώ στην Ιταλία 2,59 ευρώ. Αντίστοιχα, μεγάλες διαφορές συναντάμε και στη συσκευασία των 200 γραμμαρίων πραλίνας φουντουκιού, που στην Ελλάδα έχει 3,07 λεπτά, στην Ισπανία 2,23, στην Ιταλία 2,99. Σύμφωνα με την Ursula von der Leyen, οι αυξημένες τιμές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πολύ από την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Συνολικά γνωρίζουμε ότι έχουμε στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, διαρθρωτικά πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και ένας πολύ σαφής στόχος της νέας Επιτροπής, κάτι το οποίο περιγράφεται και στην έκθεση Draghi, είναι να χαμηλώσει διαρθρωτικά τις τιμές της ενέργειας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start και πάμε να δούμε την υπόθεση που λέγεται εκτιματολόγιο. Σε ένα μήνα λίγη προθεσμία. Και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν και οι δικηγόροι και οι μηχανικοί στα χέρια τους, μόλις το 15% των ιδιοκτητών ακινήτων έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους στο χρηματολόγιο. Επομένως, ένας τεράστιος αριθμός υπόχρεων δήλωσης στο χρηματολόγιο αδυνατεί να προστρέξει. Ο λόγος είναι σαφής. Το χρονικό διάστημα είναι μικρό και η Κέρκυρα αποτελεί μοναδική περίπτωση στον ελληνικό χώρο όσον αφορά το χρόνο που ζητείται από τους υπόχρεους δήλωσης να δηλώσουν τα κινητά τους, σημειώστε ότι απαιτείται και ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό
στην πολυκερματισμένη αγροτική γη της Κέρκυρας. Μιλήσαμε σήμερα με τον νέο πρόεδρο του τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, τον κύριο Βούλγαρη. Το συζήτησε ειδικούς επιτροπή τις προηγούμενες μέρες. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα. Να ζητήσει από την πολιτεία νέα παράταση στη διαδικασία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας, αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τρίτης η αντιπροσωπεία του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς αντιλαμβάνεται πως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι μέχρι στιγμής πολύ μικρό. Η προθεσμία που έχει δοθεί είναι εξαιρετικά σύντομη, ενώ μια σειρά από ουσιαστικούς λόγους, όπως είναι ο μικρός και κατακαιρματισμένος κλήρος, η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας αλλά και το οικονομικό κόστος της διαδικασίας επηρεάζουν την ταχύτητα δήλωσης των δικαιωμάτων. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ, Γιώργος Βούλγαρης. Το Σώμα της Αντιπροσωπείας είχε ένα σκεπτικό το οποίο κατέληξε σε αυτά τα δύο αιτήματα και εξουσιοδότησε και τη Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος στην επόμενη συνεδρίασή της να οριστικοποιήσει το αίτημα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και προς το Κτηματολόγιο, προκειμένου να κατατεθεί και επίσημα στη βάση της εισήγησης που είχε από τα Προεδρία της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας, που ουσιαστικά έγιναν αποδεκτές ομόφωνα από το Σώμα της Αντιπροσωπείας. Γενικά αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι πρώτον η πορεία της κτηματογράφησης υπολείπεται σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι για να θεωρείται η μελέτη ότι βαίνει προς ολοκλήρωση. Το γιατί υπολείπεται είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ένας παράγοντας είναι ότι η κτηματογράφηση στην Κέρκυρα άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ταυτόχρονα να πούμε ότι ο βαθμός υλοποίησης δεν είναι ο προσδοκόμενος, γιατί υπάρχουν και κάποιες ιδιοτυπίες και κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν τόσο με τον τύπο της ιδιοκτησίας που έχουμε στην Κέρκυρα, που κατά βάση πρόκειται για μικρή ιδιοκτησία κατακαιρματισμένη, η οποία τις περισσότερες φορές προέρχεται και από άτυπες κληρονομικές διαδοχές, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία δεν περιγράφονται σε συμβολιογραφικούς τίτλους, δεν υπάρχουν πιστοποιητικά μεταγραφής για αυτά, αλλά για να δημιουργηθούν έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να γίνουν οι δηλώσεις στο κτηματολόγιο, απαιτούνται συνεργασία μηχανικού με δικηγόρο, με συμβολιογράφο, με επίσκεψη σε διάφορες υπηρεσίες για να μαζευτούν, να συλλέξει κάποιος τα πιστοποιητικά του. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το ίδιο το φυσικό αντικείμενο. Δηλαδή για να δηλωθούν δικαιώματα στο κτηματολόγιο θα πρέπει κάποιος να μπορεί να τα εντοπίσει στο χώρο και το ανάγλυφο του νησιού σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο ελαιώνα είναι σχεδόν απαγορευτικό και τη μικρή ιδιοκτησία δημιουργεί ένα περιβάλλον σχεδόν απαγορευτικό να κάνει κάποιο εντοπισμό μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών θέασης. Η σωστή καταγραφή του δικαιώματος στο χώρο και η σωστή περιγραφή για τη δημιουργία του γεωτεμαχίου είναι επί της ουσίας το α και το ω του κτηματολογίου. Αν οι εγγραφές δεν τοποθετηθούν σωστά στην κτηματολογική βάση, οι εγγραφές των δικαιωμάτων, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που μετά θα θέλει πολλές διορθώσεις, πολλές διοικητικές διαδικασίες και η ολοκλήρωσή του με έναν ασφαλή τρόπο, ο οποίος θα περιγράφει την πραγματική κατάσταση στα δικαιώματα και στις ιδιοκτησίες, θα αργήσει να έρθει πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο θυμώνει. Και αναρωτιέται κανείς και τη σοβαρότητα του πολιτικού προσωπικού, αλλά και την ικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει καταστάσεις οι οποίες δεν εξελίσσονται κατά τον δέοντα τρόπο. Είναι η περίπτωση του Αχιλλείου, όπου ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι ο ίδιος θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου. Προεκλογική αυτοδιοικητική περίοδος, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, διαβεβαίωνε ότι η εξέλιξη του έργου είναι κανονική. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αποκαλύπτεται ότι το συγκεκριμένο έργο δεν έχει προχωρήσει κατά μόνο το 30%. Εγκαταλειμμένο, κλειστό και με μεγάλα ερωτήματα για το τι θα γίνει περαιτέρω η υπόθεση του Αχιλλείου. Μας διαβαίνει ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Στέφανος Γκίκας, ότι θα έρθει η κυρία Μενδώνη. Περιμένουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινώσει απολύτως τίποτε.
Το θέμα το φαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θόδωρος Γαλιατσάτος, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ και πρώην Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων. Παράλληλα, θέτει και το θέμα του μνημείου στην Ισίδα Λαζαρέτου. Πιο άθλια διαχείριση του έργου επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης και πιο αδιάφορη αντιμετώπιση του μνημείου του Αχιλλείου δεν γίνεται, υποστηρίζει η Περιφερειακή Παράταξη ΑΝΑΣΑ, οι σύμβουλοι της οποίας καταθέτουν επερώτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ρωτώντας τον Περιφερειάρχη ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή για τη συνέχιση και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, ποια είναι η γνώμη του για τη διαχείριση της ΕΤΑΔ και αν συμφωνεί με την πρόταση της ΑΝΑΣΑ για διεκδίκηση της απόδοσης της ευθύνης διαχείρισης του μνημείου στην αυτοδιοίκηση του νησιού, με την εποπτεία όμως του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Θόδωρος Γαλιατσάτος. Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να έχουμε σύντομα κάποια θετική εξέλιξη. Δηλαδή να επανέλθουν εργολάβοι στο έργο, να έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Αυτό δεν φαίνεται στον ορίζοντα και οι ευθύνες βέβαια είναι πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της ΕΤΑΔ, στο Υπουργείο Πολιτισμού και δευτερευόντως, αλλά χωρίς να ξεχωρίζουμε τις ευθύνες, ανήκει και στις τοπικές αρχές. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση και το επισημαίνουμε και στην ανακοίνωση μας ότι οι τοπικοί άρχοντες που κλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα αυτό, μετά από δημοσιεύματα του τύπου, εμφανίστηκαν ως παρατηρητές, ως σχολιαστές. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν βασική ευθύνη. Το πρόβλημα του Αχιλλείου είναι πρόβλημα της Κέρκυρας, των Κερκυραίων και του τόπου και θα πρέπει να δείξουν τη δική τους θέληση, το τι πρέπει να κάνουν και να ασχοληθούν. Εικόνα πλήρους εγκατάλειψης της ιστορικής και μαρτυρικής νησίδας Λαζαρέτο και των κτηρίων της μεταφέρει η παράταξη της ΑΝΑΣΑ έπειτα από επίσκεψη περιφερειακών συμβούλων της στο χώρο. Αναρωτιέται μάλιστα ποιοι επιδιώκουν να διαγράψουν την ιστορική μνήμη και υποβάλλει σχετική ερώτηση στον Περιφερειάρχη. Η κατάσταση είναι πραγματικά χωρίς λόγια, δεν μπορεί να περιγραφεί. Δηλαδή είναι ένα λαζαρέτο αφημένο στην τύχη του, ένας ιστορικός τόπος μνήμης και εθνικής συμβουλίας όπως έχει υποθεί ότι πρέπει να είναι, με κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει αφαιθεί στην τύχη του, ούτε λιμενικές εγκαταστάσεις, ούτε το καθάρισμα των χόρτων και των δέντρων για το θέμα της φωτιάς, μια φωτιά να τα κάψει όλα. Το κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί με χρήματα του ελληνικού λαού έχει καταστραφεί, πόρτες, παράθυρα ανοιχτά και όλα στον αέρα, οι ηλεκτρογεννήτριες το ίδιο και ούτω καθεξής. Μια κατάντια κυριολεκτικά. Έχουν ευθύνες όσοι συνέβαλαν να φτάσουμε εδώ. Σας θυμίζω ότι το 18-19 είχαμε ξεκινήσει εμείς μια προσπάθεια μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Δεν τελεσφόρησε γιατί δεν προλάβαμε, χάσαμε τις εκλογές. Η κυρία Κράτσα άλλαξε τη χρηματοδότηση στην Έστρη Λεαλού. Υποσχέθηκε ότι κάτι θα κάνει, δεν έκανε απολύτως τίποτα, αλλά ούτε και ο Δήμος Έσκυρας και Διαποντίων έχει πράξει οτιδήποτε. Και αυτό ισχύει και τις νυν αρχές. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τι άλλο, με την υπόθεση του εργοστασίου στο Τεμπλόνι, του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Μετά τις ανακοινώσεις που έκανε για την απόβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιάννης Τρεμπεγλής και η κυρία Ρόδη Κράτησα Τσαγκεροπούλου έχει βγάλει μια ανακοίνωση και λέει ότι και η δική της περίοδος ήταν μια περίοδος που πάλεψε την υπόθεση του εργοστασίου. Πάμε να δούμε τι λέει ακριβώς στην ανακοίνωσή της. Η εξέλιξη για τη μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας είναι μεν θετική, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται η προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, η οποία δικαιώνεται απολύτως. Επισημαίνει σε σχετικό δελτίο τύπου της η πρώην Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωνιονήσων, Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου. Ειδικότερα αναφέρει. Πρόσφατα ήταν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις πανηγυρισμού του Περιφερειάρχη αναφορικά με το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα κατόπιν θετικής εξέλιξης στη δικαστική διαδικασία που προηγήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ορθώς, όλοι πρέπει να νιώθουμε ευτυχείς κάθε φορά που ένα δημόσιο έργο ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες βαίνει σε φάση ολοκλήρωσης. Πλην όμως, θα πρέπει να τονίζεται και η προσπάθεια αυτών που οδήγησαν το συγκεκριμένο έργο σε στάδιο υλοποίησης. Όχι τόσο για να αποδοθούν τα εύσημα, καθότι όλες οι ενέργειες μας ήταν στα πλαίσια των δεσμεύσεών μας, του καθήκοντος και της λαϊκής εντολής, αλλά περισσότερο για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ορθής ενημέρωσης των πολιτών.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η προηγούμενη διοίκηση του ΦΟΘΣΑ Ιωνίων Νήσων ΑΕ μέσα από αντίξωες συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει και να φέρει εις πέρας μια εξαιρετικά δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Κέρκυρας. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η προηγούμενη διοίκηση σε αρμονική και συστηματική συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξε και ενέκρινε άρτια τεύχη δημοπράτησης για την βέλτιστα αιτιολογημένη διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου. Η προηγούμενη διοίκηση όρισε Επιτροπή Διαγωνισμού και εξαιτίας του εξαιρετικού έργου της Επιτροπής αυτής, αναφορικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών φορέων υποψηφίων αναδόχων, στην ουσία επικυρώθηκε το σχετικό πρακτικό και η απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου που έλαβε η προηγούμενη διοίκηση. Υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας στην εν λόγω υπόθεση ακύρωσε όλες τις προδικαστικές προσφυγές των οικονομικών φορέων και στην ουσία επικύρωσε και επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της απόφασης που είχαμε λάβει τότε ως Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΘΣΑ Ιωνίων Νήσων, του οποίου είχα την τιμή να ήμουν πρόεδρος. Λόγω αυτού μπορεί σήμερα πρόσκοπτα να συνεχιστεί διαγωνισμός από τη νέα διοίκηση, στην οποία δώσαμε τη σκυτάλη λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει να διατρέξει με επιτυχία τα τελευταία αναπομείναντα μέτρα, ούτως ώστε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και όχι κατά μόνας. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παράγοντες αυτής της θετικής εξέλιξης για τη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Κέρκυρας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης διοίκησης, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις υπηρεσίες του ΦΟΘΣΑ Ιωνίων Νήσων, τους τεχνικούς συμβούλους, τον νομικό σύμβολο και τους δικηγόρους που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία και έκβαση της κρίσιμης αυτής υπόθεσης. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε πάντοτε αρρωγοί στη δύσκολη προσπάθεια που ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε και θεμελιώσαμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στην υπόθεση του ειδικού σχολείου στα Βραγανιώτικα. Κυρίως στο γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή λέει ότι δεν υπήρξαν υποδείξεις παρέμβασης μετά τις αποκαλύψεις που έκανε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, η λειτουργία του ειδικού σχολείου με μια εικόνα πραγματικά απαξιωτική για ένα σχολείο με ιδιαίτερα μάλιστα χαρακτηριστικά. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Αγγελόπουλο, και πάμε να δούμε τι απαντήσει ακριβώς δίνει. Μαζί με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δέσποινα Σαββίδου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος βρέθηκε στο 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νότιας Κέρκυρας, το οποίο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Βραγανιωτίκων, όπου συζήτησαν για τα θέματα που έχουν προκύψει με την προϊσταμένη του Ειδικού Σχολείου και με το προσωπικό του, καθώς και με το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βραγανιωτίκων, ενώ υπήρξε και επαφή με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για τις Σχολικές Μεταφορές Γιάννη Ζήκο στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων. Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος, είχε προηγηθεί διετής αγώνας μέχρι τη φετινή λειτουργία του Τρίτου Ειδικού Σχολείου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών και με τον εξοπλισμό του. Προς το παρόν θα έχουμε μια προσωρινή μεταφορά των μαθητών με δρομολόγια που ήδη γίνονται προς το σχολείο και βεβαίως έχει προκύψει η ανάγκη η περιφέρεια να βγάλει έναν καινούργιο διαγωνισμό για τα δρομολόγια του Τρίτου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας, αποκλειστικά και μόνο για αυτό. Επίσης, είδαμε ότι σε όλες τις αίθουσες, τρεις αίθουσες που χρησιμοποιεί το Τρίτο Ειδικό, είναι εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα, υπάρχουν και τα απαραίτητα υλικά που αφορούν την προστασία των μαθητών στην τάξη, στρώματα και υλικά τα οποία θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή διδακτική τους πράξη. Τις προηγούμενες ημέρες δυσκολεύτηκε η λειτουργία του σχολείου. Κύριε Αγγελόπουλε, πόσοι μαθητές φοιτούν στο Τρίτο Ειδικό Δημοτικό? Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι 8 μαθητές. Οι 6 από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούν να φοιτούν. Οι 2, να σας πω την αλήθεια, είμαστε ακόμη σε αναζήτηση της μεταφοράς τους. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε εγκαίρως μέρημνα για τα προβλήματα που μας αναφέρετε και ποιοι είναι αρμόδιοι γι' αυτό? Οι μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το σχολείο προέρχονται από το πρώτο δημοτικό ειδικό, στο οποίο και φοιτούσαν μέχρι πρόσφατα. Άρα λοιπόν οι μαθητές αυτοί είναι προσφάτως εισερχόμενοι στο Τρίτο Ειδικό και έτσι λοιπόν τον Μάιο που έγινε η προετοιμασία για τα υπάρχοντα δρομολόγια,
δεν είχαμε ακόμα τις αποφάσεις ούτε του σχολείου ούτε και των γονέων για την πλήρη λειτουργία και τη συμμετοχή των μαθητών αυτών. Σε σχέση με τον εξοπλισμό που υπήρχαν κάποιες ελλείψεις, ποιος ήταν αρμόδιος να καλύψει αυτές τις ελλείψεις? Πολύ γενικώς, όταν αναζητούν ή δεν έχουν εξοπλισμό, υποβάλλουν αιτήματα στον παλιό οργανισμό σχολικών κτίριων, στον ΟΣΠ, στη σημερινή ΚΤΙΠ. Το σχολείο ήταν ενταγμένο σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, μέσω του οποίου είναι εκεί στη θέση τους ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διαδραστικοί πίνακες. Υπήρξε ευθύνη του Δήμου για κάποιες από τα ελλείψεις, για κάποια από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν? Εμείς με το Δήμο ως περιφέρεια και ως πρωτοβάθμια έχουμε μια άριστη και αγαστή συνεργασία. Ο Δήμαρχος πάντοτε ήταν στο πλευρό μας, το ίδιο και η Δημοτική Αρχή. Μέσα στο καλοκαίρι είδαμε τους χώρους, έγιναν εξωτερικές παρεμβάσεις αρκετές για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εκκρεμούν όμως από την πλευρά του Δήμου να ολοκληρωθούν οι εξωτερικές εργασίες, οι οποίες είναι η προστασία, υπάρχουν μπασκέτες σε γήπεδο μπάσκετ, είναι οι προστατευτικά γύρω από τις μπασκέτες και ένα κομμάτι, θα έλεγα, εξωτερικού βέβαια του δρόμου, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι γονείς και τα λεωφορεία. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Με την Λέλα θα είμαστε σε λίγα λεπτά ξανά εδώ, στο ίδιο στούντιο, στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ηλιοφάνεια αναμένεται για αύριο Σάββατο στην Κέρκυρα μετά τον άστατο καιρό που προηγήθηκε. Τα ποσοστά υγρασίας πάντως θα παραμείνουν αυξημένα και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. Το πρωί θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι τριών μποφόρ. Νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους μικρής έντασης. Αργότερα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι τριών μποφόρ. Το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και το βράδυ θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 62 έως 94%.